5 Σεπτέμβριου του 1942, μέσα από τις γραμμές του παράνομου ριζοσπάστη, καλείται ο ελληνικός λαός να δείξει αλληλεγγύη στην απεργία πείνας των αναπήρων. Να σώσουμε τους αναπήρους μας. Στις 18 Αυγούστου οι ανάπηροι και τραυματίες πολέμου που νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία, εγκαταλελειμμένοι από την κυβέρνηση, κήρυξαν απεργία πείνας. Ο πράκτορας των κατακτητών Μπάκος, υπουργός των στρατιωτικών, εκτελώντας τις εντολές των αρχών κατοχής, έδωσε εντολή να διάσουν τα νοσοκομεία και οι ανάπηροι να σταλούν στα χωριά τους με 1.000 δραχμές σύνταξη το μήνα. Οι βαριά άρρωστοι να παραμείνουν, αλλά να τους δίνεται μόνο το 1/5 των τροφίμων από όσα τους δίνονταν. Οι ανάπηροι γι' αυτό κατέβηκαν σε 48 απεργία πείνας και ταμπουρώθηκαν στα νοσοκομεία. Σε ενίσχυσή τους κατέβηκε αλληλέγγυο όλο το υγειονομικό προσωπικό. Ο Τζελόζο, στρατιωτικός διοικητής των Ιταλών, βλέποντας τη σταθερότητα των αναπήρων και την κινητοποίηση του αθηναϊκού λαού, έκανε δεκτά τα αιτήματα των αναπήρων. Δεν θα φύγει κανένας ανάπηρος και το σίτιο θα παραμείνει κι αυτό. Ο κυνηγός Τζελόζο το έκανε αυτό από το φόβο καινούργιας εκδήλωσης σαν εκείνη της 16ης του Ιούλη και για να βρει ευκαιρία να χτυπήσει τους αναπήρους κρυφά, ύπουλα και μεμονωμένα. Έτσι τώρα άρχισε στο Σωτηρία ίσως και αλλού να πιάνουν τους αναπήρους τα μέλη των επιτροπών οι Ιταλοί και να τους στέλνουν εξορία. Ακόμα έχουν σκοπό σιγά και κρυφά να μεταφέρουν τους βαριά αρρώστους στα μέθανα. Καθήκον όλων μας, καθήκον όλου του ελληνικού λαού είναι να σώσουμε τα αγαπημένα μας παιδιά που έγιναν σακάτικα πολεμώντας για τη λευτεριά της πατρίδας τους. Όλος ο αθηναϊκός λαός, όλες οι επιστημονικές, εργατικές και λαϊκές οργανώσεις πρέπει να απαιτήσουν την άμεση απόλυση των συλληφθέντων αναπήρων. Την μη μεταφορά των βαριά αρρώστων στα μέθανα, αλλά την παραμονή τους και καλή διατροφή τους στα νοσοκομεία της Αθήνας. Τρεις δικηγόροι που πήγαν ως επιτροπή στο νοσοκομείο Έλενας για να εκφράσουν την αλληλεγγύη του επιστημονικού κόσμου προς τους ηρωικούς τραυματίες αναπήρους απεργούς πείνας, πιάστηκαν και εξορίστηκαν 5 έως 6 μήνες. Τέλη Φλεβάρη 1943, μετά την ήττα στο Στάλιγκραντ, οι χιτλερικοί αποφασίζουν να κάνουν επιστράτευση και να στείλουν Έλληνες να δουλέψουν στα γερμανικά εργοστάσια και να πολεμήσουν στο ανατολικό μέτωπο. Το ΚΚΕ και το ΕΑΜ καλούν σε λαϊκό ξεσηκωμό. Με αποκορύφωμα το παλαϊκό συλλαλητήριο στις 5 Μάρτη, η επιστράτευση ματαιώνεται. Οι ανάπηροι και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι στην πρώτη γραμμή. Συναγερμός του λαού μας στην Αθήνα και στον Πειραιά για τη ματέωση της πολιτικής επιστράτευσης. Κυριολεκτικά, δεν έμεινε άνθρωπος που έτσι ή αλλιώς να μην πήρε μέρος. Οι εργάτες σταμάτησαν τις δουλειές, ενώθηκαν με τους απεργούς δημόσιους υπαλλήλους. Οι καταστηματάρχες κλείσαν τα μαγαζιά και όλοι οι Έλληνες ξεχύθηκαν από το πρωί στο δρόμο, κουρελιάζοντας απαγορεύσεις των κατακτητών, Λογοθετόπουλου και τα Βουλάρη. Από 100 ως 1.000 υπολογίζονται διαδηλωτές στην Αθήνα. Από την πλατεία Κάνικος ως το Δημαρχείο και από το Δημαρχείο ίσαμε το Σύνταγμα, από το Σύνταγμα ίσαμε το Υπουργείο Εργασίας και μέχρι την πλατεία Βάθης,
Σε όλον αυτόν τον τεράστιο χώρο, αληθινό θέατρο επιχειρήσεων, ατελείωτες φάλακες διαδηλωτών εκινούνταν και επέλαβαν και συγκροτούνταν. Ασύλληπτες σκηνές μεγαλείου. Κατακτητές και προδότες, τάγματα καραμπινιέρων, λόχοι της Γκεστάπο, όλες οι δυνάμεις της χωροφυλακής και της αστυνομίας, με αφάνταστη αγριότητα προσπαθούν να διαλύσουν τις διαδηλώσεις. Μα ασυγκράτητο χήμαρος παρέσυρε κάθε εμπόδιο. Οι ζώνες των αστυνομικών, ντόπιων και ξένων, έσφαζαν η μία ύστερα από την άλλη, και από παντού ξεμύτησαν διαδηλώσεις. Οι αντιλίες στάθηκαν ανίκανες να μετακινήσουν τους ακίνητους όγκους της ανθρωποθάλασσας και χρησιμοποιήθηκαν όλα τα σύνεργα του θανάτου. Θωρακισμένα, αυτοκίνητα, τάγκς, πολυβόλα, όλμοι χειροβομβίδες, τουφέκια, περίστροφα. Πάνω από μία ώρα άνοιξαν θεριστική βολή σε όλο το χώρο, από την Οδό Σταδίου, στην πλατεία Κάνγκος, στο Υπουργείο Εργασίας, στην πλατεία Βάθης. Βαρούσαν στο ψαχνό με λύσα ίενας. Πολλά, πάρα πολλά τα θύματα. Μέχρι τη στιγμή εξακριβώθηκε ότι 6 σκοτώθηκαν, 6 πέθαναν από τα τραύματα και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100. Τα αυτοκίνητα μετέφεραν χωρίς διακοπή σε όλα τα νοσοκομεία και στο σταθμό πρώτων βοηθειών. Όλος ο περίβολος του Υπουργείου Εργασίας, οι δρόμοι και τα γύρω πεζοδρόμια είναι ποτισμένα από τις λίμνες αίματος αδικοσκοτωμένων και άγρια δολοφονημένων πατριωτών. Τέτοια σφαγή πρώτη φορά έγινε στην Αθήνα. Οι συλλήψεις αριθμούνται σε εκατοντάδες. Με όλα αυτά μετέφεραν τους διαδηλωτές που πιάναν στις φυλακές Αβέρο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η στάση των γυναικών ήταν μεγαλειώδης. Το ίδιο και της νεολαίας. Οι σουλιώτισσες, αυτές οι μεγάλες ηρωίδες της Επανάστασης, δεν θα μπορούσαν να φανταστούν καλύτερες κληρονόμες και συνεχίστριες του εθνικοαπελευθερωτικού έργου. Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε η παλικαριά, η πάλη, η αποφασιστικότητα, το απέραντο θάρρος των γυναικών που κατά δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στους δρόμους και έκαναν αληθινές μάχες με τα συντάγματα ξένων και ντόπιων σταυρωτητών. Το μεγάλο κομμάτι της διαδήλωσης ξεκίνησε από το πρωί στις 9.30 από την πλατεία Κάνικος με επικεφαλής τους ανάπηρους και τραυματίες. Οι διαδηλωτές έσπασαν τη ζώνη των αστυνομικών και ξεχύθηκαν στα χαυτεία που συγκρούστηκαν για δεύτερη φορά. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, μυριόστομες κραυγές αντιχούσαν. Κάτω η επιστράτευση. Ζήτω η ελευθερία. Μισθή και μεροκάματα. Κάτω η τρομοκρατία. Ζήτω το εθνικοαπελευθερωτικό μέτωπο. Από τα χαυτεία, η διαδήλωση χωρίστηκε σε δύο τμήματα με την ίδια κατεύθυνση προς το Δημαρχείο, όπου είχαν παραταχθεί πολυάριθμες δυνάμεις καραμπινιέρων, αστυφυλάκων και χωροφυλάκων. Επανειλημμένες προσπάθειές τους να διαλύσουν την ανθρωποποιημία των διαδηλωτών απέτυχαν. Οι διαδηλωτές, κάνοντας έφοδο, αχρίστευσαν και τις αντιλίες. Για μια στιγμή φάνηκε στο μπαλκόνι ο προδότης δήμαρχος Γεωργάτος. Κάτω οι προδότες. Ζήτω το ΕΑΜ. Κάτω η επιστράτευση, ήταν η απάντηση του λαού. Ο Γεωργάτος έτρεξε να κρυφτεί. Οι διαδηλωτές από το Δημαρχείο ξεκίνησαν για το Σύνταγμα, από την Οδό Αθηνά, στην Ερμού κτλ. Ένα κομμάτι της διαδήλωσης από το Δημαρχείο πέρασε από την Οδό Σταδίου, όπου λόχοι Γκεστάπο είχαν στήσει πολυβόλα και άρχισαν θεριστική βολή. Στο Σύνταγμα, χιλιάδες Ιταλοί είχαν κυκλώσει όλη την πλατεία μέχρι τα παλιά ανάκτορα. Μόλις πλησίασε η διαδήλωση, αντιλίες, θωρακισμένα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες έπεσαν πάνω στη διαδήλωση. Μα απλώς παραμερίζουν, χωρίς να φύγει κανείς. Άρχισαν κατόπιν πυροβολισμοί με όλα τα φωνικά όπλα. Ακόμη όμως δεν είχε αρχίσει η θεριστική βολή και υπήρξαν μόνο τραυματισμένοι. Μεγαλειώδεις ήταν οι εκδηλώσεις που γίνανε στο Σύνταγμα εναντίον της επιστράτευσης και της τρομοκρατίας για το ΕΑΜ, τους μισθούς και τα μεροκάματα. Μα ό,τι έγινε στο Υπουργείο Εργασίας από τις 11 μέχρι και τις 6.30 είναι ασύλληπτο σε συρροή λαού, μαχητικότητα, αποφασιστικότητα. Τέτοιες στιγμές δεν ξανάζησε η Αθήνα. Τρόμο και δέος προκάλεσε στους κατακτητές και στους προδότες η πάνδημη αυτή συγκέντρωση που συγκλώνησε την Αθήνα. Έτσι άρχισε η άγρια σφαγή, η ξέφρενη βολή από όλες τις κατευθύνσεις και με όλα τα φωνικά όπλα. Ήταν οργανωμένη και προμελετημένη η σφαγή. Ο Τζελόζο από το βράδυ της 4ης του Μάρτη είχε επισκεφτεί το Λογοθετόπουλο και του έδωσε τούτη τη διαταγή. Αύριο θα χτυπήσουμε εμείς και θα χτυπήσετε κι εσείς. Πρέπει να τελειώνουμε με τις διαδηλώσεις και τις απεργίες. 28 Ιούνιου 1943, στο Φύλλο του Ριζοσπάστη, περιγράφεται η απεργία στις 26 του μήνα. Όλη η Αθήνα ενωμένη σε πανεθνικό απελευθερωτικό μέτωπο.
οι μάζες από τις 9 το πρωί κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης. Οι μανάδες, οι γυναίκες, αδερφές των τραγικών θυμάτων, ντυμένες στα μαύρα, δίνουν ξεχωριστό τόνο στη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Η κεντρική Αθήνα, από τα Εξάρχεια ως το πολιτικό γραφείο, τα Χαυτεία και την κεντρική αγορά, είναι πλημμυρισμένη από χιλιάδες κόσμο. Οι τιμημένοι ανάπηροι, οι περήφανοι νικητές των βαρβάρων, είναι στις πρώτες γραμμές των διαδηλωτών. Η Αθήνα αντιλάλησε από τις μαχητικές κραυγές του λαού, που είναι κραυγή του έθνους και όλης της ανθρωπότητας. Κατάρα και θάνατο στο φασισμό. Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους προδότες. Κάτω η ομηρία. Κάτω οι εκτελέσεις. Εάν και ελευθεριά. Ήταν τα συνθήματα που ηλέκτριζαν τα πλήθη και αντιμετώπιζαν άφοβα τους ούνους που δοκίμασαν με τη βία να διαλύσουν τους λαϊκούς όγκους. Με πεζικό, υπηκό, μηχανοκίνητες φάλαγγες, αυτοκίνητα. Αίμα, αίμα ελληνικό ράβησε ξανά τους δρόμους της Αθήνας. Ως 10 πατριώτες, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, έπεσαν στον πομό της Λευτεριάς. Ξεπέρναγαν τους 40 τραυματίες. Από τα παράθυρα του σπιτιού του εθνοπροδότη Πάγκαλου έριξαν στο πλήθος και σκότωσαν έναν πατριώτη. Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους ήταν η φοβερή απάντηση του λαού της Αθήνας. Γλίγορα η απειλή θα μεταβληθεί σε τρομερή πράξη και θα αποκαθάρει την ελληνική γη από το άγος των προδοτών. Ο λαός της Αθήνας έδωσε ξανά σε όλους τους σκλαβωμένους λαούς υπέροχο παράδειγμα πάλης και αυτοθυσίας για τη Λευτεριά. Ο αγώνας του θα αναφτερώσει την πάλη όλων των σκλαβωμένων της Ευρώπης για τη συντριβή του φασισμού. Η προχθεσινή κινητοποίηση, ένα κομμάτι του όλου εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, ένας κρίκος στην πορεία των μαχών του λαού της Αθήνας, ανέβασε τους αγώνες του σε ένα ανώτερο επίπεδο. Οι λαϊκοί όγκοι που μπήκαν σε κίνηση, η πειθαρχία, το πνεύμα της αυτοθυσίας, η συνοχή, ο ενθουσιασμός. Η μαχητικότητα πρώτη φορά φανερώθηκε στους άφθονους αγώνες του λαού της Αθήνας. Πάνω από 150.000 άνθρωποι πάλεψαν στο κέντρο της πόλης. Όλη τη μέρα ο λαός την αφιέρωσε στη μνήμη των εθνομαρτύρων, τη σκέψη της εκδίκησης, στην πάλη ενάντια στους κατακτητές. Διατράνωσε εκείνο που διακηρύχνει και εφαρμόζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, πως ο ελληνικός λαός μπορεί να παλέψει για τη λευτεριά του και θέλει να παλέψει. Πως στην πράξη ενώθηκε για τη συντριβή του φασισμού. Πως η προχθεσινή κινητοποίηση είναι μόνο προήμιο για τους πιο τρανούς πανεθνικούς αγώνες. Ας τρέμουν οι Γερμανο-Ιταλο-Βούλγαροι σφαγιαστές φασίστες. Το αίμα των θυμάτων τους γυρεύει και θα βρει εκδίκηση. Η ελληνική γη ούτε νεκρούς δεν θα δεχτεί στους κόρφους της τους εγκληματίες. Και το ελληνικό χώμα θα ξεράσει το τέρας του φασισμού. Εργάτες, λαοί της Ελλάδας, είναι πολύτιμος ο ενθουσιασμός μας. Αλίγιστη η θέλησή μας. Μα χρειάζεται όλοι να οργανωθούμε. Η οργάνωση χιλιάζει τις δυνάμεις. Πιστοί στρατιώτες στην ελευθεριά της Ελλάδας. Όλοι στις εθνικοαπελευθερωτικές μας οργανώσεις. Κανένας να μην μείνει ανοργάνωτος. Όλοι στο ΕΑΜ. Να κάνουμε ένα πανεθνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Να ανεβάσουμε τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα.
να δυναμώσουμε τον ανταρτοπόλεμο. Με το όπλο στο χέρι ενάντια στον εχθρό. Η μεγάλη στιγμή ζυγώνει. Όλοι οργανωμένοι να στραγγαλίσουμε το θηρίο του φασισμού πριν προλάβει να μας κάνει κακό. Όλοι στον αγώνα. Να καταργηθεί η ομηρία. Να σταματήσουν οι δολοφονίες. Να θανατωθεί ο φασισμός. Να τσακιστούν δίχως έλεος οι εθνοπροδότες. Ψωμί, λευτεριά, λαοκρατία. Στις 27 Νοέμβρη 1943 εκτελούνται 19 στελέχη του ΚΚΕ, ανάμεσά τους και μέλη της Διοίκησης των Αναπήρων. Ο ριζοσπάστης 30 Νοέμβρη καλεί το λαό να πάρει εκδίκηση. Το Σάββατο, 27 το βράδυ, δολοφόνησαν στο Γουδί τους 19 κρατούμενους. Τους εκτέλεσαν τα καθάρματα του Ράλι, που τα λένε ευζώνους, με την παρακολούθηση της Γεστάπο. Οι 19 ήταν κομμουνιστές και αντιπροσώπευαν όλα τα στρώματα του πληθυσμού. Ο Γάμα Ανδριόπουλος ήταν γιατρός, γνωστός στον επιστημονικό κόσμο της Αθήνας και της πατρίδας του, της Αχαΐας. Ήταν μέλος του ΚΚΕ από τα 1924 και καθοδηγητικός τέλεχος της ΚΟΑ. Επίσης, ο Γάμας Καρέας, τυπογράφος, ήταν καθοδηγητικός τέλεχος της Αθήνας. Οι Γονατάς και Τσαμουράνης ήταν μέλη της Διοίκησης των Αναπήρων, ήρωες του αλβανικού μετόπου. Ο Γονατάς είχε γενική παράλυση και ο Τσαμουράνης κομμένα και τα δυο του πόδια. Όλοι πέθαναν ηρωικά με ζητοκραυγές για το ΚΚΕ και τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Η είδηση της δολοφονίας ξεσήκωσε κύμα αγανάκτησης στο λαό της Αθήνας και του Πειραιά. Μια πνοή μίσους και οργής φλογίζει το λαό. Εκδίκηση στους δήμιους κατακτητές προδότες. Οι Ναζί και οι συνεργάτες και οι συνεργάτες τους δεν σταματούν εκεί. Την νύχτα 30 Νοέμβρη του 1943, τα αφιονισμένα τάγματα ασφαλείας με την καθοδήγηση της Γεστάπο εισβάλλουν στα 19 νοσοκομεία της Αθήνας και μεταφέρουν κατά χιλιάδες ανάπηρους νοσηλευτές και γιατρού στις φυλακές Χατζικώστα και στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου. Το περιοδικό της ΕΠΟΝ Νέα Γενιά, 7 Δεκέμβρη, παρουσίαζε ως εξής το έγκλημα. Θάνατο στους δολοφόνους και στους προδότες. Τα τάγματα των Ευζώνων δολοφονούν τους αναπήρους. Εμπρός, ενωμένοι να σπάσουμε την τρομοκρατία, να σώσουμε τους αναπήρους. Το αίμα που έχησαν οι ήρωές μας στην Αλβανία φωνάζει εκδίκηση. Ξεχυλίζει η αγανάκτηση του λαού και της νεολαίας. Τα πουλημένα τάγματα της εθνοπροδρότριας κυβέρνησης χτυπούν τους θυμημένους αναπήρους μας. Οι ήρωές μας, με τα κομμένα πόδια και χέρια, χτυπιούνται άναντρα, σέρνονται σαν κοινοί εγκληματίες στη φυλακή, ρίχνονται στα πουντρούμια, εγκαταλείπονται εκεί χωρίς φαΐ, χωρίς φάρμακα, και ενώ οι ένδοξοι τραυματίες μας βρίζονται, εξευτελίζονται, οι μαχαιροβγάλτες και σωματέμποροι που μολύνουν την τίμια στολή του Τσολιά παίρνουν συγχαρητήρια για το δολοφονικό τους έργο. Ο κατακτητής και οι προδότες, πράκτορές τους, οι ράλιδες, τα βουλάριδες και όλη η μαύρη αντίδραση προσπαθούν να δαμάσουν την ασκλάβωτη ψυχή του λαού και της νεολαίας. Στη σχεδιασμένη τρομοκρατία τους ξεσπούν και στους αναπήρους. Θέλουν να τους εξοντώσουν γιατί και με κομμένα πόδια συνεχίζουν αληθινοί ήρωες τον αγώνα για την ολοκλήρωση του έργου που άρχισαν στην Αλβανία. Γιατί δεν γίνονται όργανα του ταβουλάρι, γιατί υπερασπίζονται με τον αγώνα τη ζωή τους. Μα η επίθεση στρέφεται εναντίον ολόκληρου του λαού και της νεολαίας. Η τρομοκρατία χτυπάει όλους μας. Γι' αυτό ο αγώνας για να σπάσουμε την τρομοκρατία είναι πανεθνικός αγώνας. Το τσάκισμα της μαύρης αντίδρασης που ενώθηκε σε ιερή συμμαχία με τον κατακτητή είναι υπέρτατο χρέος όλων μας και το ξεκαθάρισμα του τόπου από τους πράκτορες της Γκεστάμπο και τα δολοφονικά τάγματα των Ευζώνων είναι ζήτημα τιμής και ζωής για το λαό και την ηρωική νεολαία μας. Εμείς που τσακίσαμε κάθε επίθεση του εχθρού, ξένου και ντόπιου, και το συντρίψαμε στα βουνά, δεν θα λυγίσουμε μπροστά σε καμιά τρομοκρατία. Τα νιάτα της πόλης είναι αντάξιοι μαχητές με τα παλικάρια του βουνού. Με φλογερό μίσος και τσαλωμένη θέληση θα ανατινάξουμε τη δύναμη στα σχέδιά τους. Εμπρός, με πείσμα και αποφασιστικότητα, να σώσουμε τους αναπήρους μας. Να ζητήσουμε να απελευθερωθούν από τα κάτεργα και να γυρίσουν στα νοσοκομεία τους. Δεν πρέπει να μείνει άντρας, γυναίκα, νέος, παιδί που να μην ξεσηκωθεί. Με επιτροπές διαμαρτυρίας, υπομνήματα για τη λευτεριά των αδερφιών μας.
εμπρός να τσακίσουμε τα δολοφονικά τάγματα, τα εκτελεστικά όργανα του κατακτητή. Θάνατο στους δολοφόνους, θάνατο στους προδότες. 20 Δεκέμβρη του 1943 δημοσιεύεται στο ριζοσπάστη γράμμα Ελβετού του Ερυθρού Σταυρού προς τον Πρωθυπουργό Ράλη για τις συνθήκες κράτους των αναπήρων στις φυλακές Χατζικώστα. Ένας Ελβετός του Ερυθρού Σταυρού επισκέφθηκε τη φυλακή Χατζικώστα. Σε γράμμα του στο Ράλη τόνισε ότι οι όροι που κρατούνται 1.700 τραυματίες ανάπηροι πολέμου και το προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκομείων είναι απάνθρωποι. Ότι είναι οι ανάπηροι γυμνοί με τραύματα ανοιχτά, ακαθαρσία απερίγραπτος. Στο τέλος ομολογεί τη φρίκη, διότι παρομοία εικόνα δεν είχε αντικρίσει. Φυσικά τα κτίνη δεν νιώθουν ντροπή. Δεμένοι παρά να τους πνίξει ο λαός και να σώσει τους αναπήρους και τους αγωνιστές του. Και τώρα ακολουθεί μαρτυρία του Αριστίδη Μουχαλού Λιμνιού από το αρχείο του Γιάννη Νικολόπουλου, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, λογοτέχνη και ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ, που μας παραδόθηκε μετά το θάνατό του. Λίγες μέρες πριν την απελευθέρωση της Αθήνας, έγινε μπλόκο στα γραφεία του Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου 40-41 επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη. Μπροστά στα γραφεία είχαν μαζευτεί ανάπηροι και τους μοίρασαν κουπόνια για να πάρουν πατάτες από τον Ερυθρό Σταυρό. Ένοπλοι ταγματασφαλίτες, γερμανικά περίπολα και φορτηγά αυτοκίνητα φόρτωσαν περίπου 100 ανάπηρους και τους ξεφόρτωσαν στους στρατώνες της ΕΣΑ, στην οδό Δεκελίας και Νέας Χαλκιδόνας, γνωστό άντρο βασανιστήριων. Προημερών, οι αντάρτες χτύπησαν τα σπίτια των Τζολιάδων στη Σπάρτη, στην Τρίπολη και αλλού. Οι Γερμανοί ήθελαν οι ανάπηροι να υποστούν τις συνέπειες. Ο Μούχαλος Αριστίδης, ανάπηρος πολέμου του 40-41, αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, διασώζει τα λόγια του αγωνιστή φυσικού αναπήρου Γιώργου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αναπήρων προς Ολοχαγό, τα οποία παραθέτουμε αυτούσια. Θα θέλαμε να απολογηθούμε για τις κατηγορίες που μας αποδίδεται. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, κινδυνεύει η ίδια μας η ζωή εδώ που μας φέρατε. Λέτε ότι εκδικούμαστε τους Τζολιάδες. Τι είδους εκδίκησης είναι αυτή όταν εσείς κρατάτε όπλα και εμείς σέρνουμε τα σακατεμένα μας κορμιά? Τι ευθύνη μπορεί να έχουμε εμείς εδώ όταν οι αντάρτες σας χτυπούν στην Τρίπολη και στη Σπάρτη? Έχω την εντύπωση ότι άλλη πρέπει να είναι η ενοχή μας, αν λέγεται αυτή η ενοχή. Είναι ότι είμαστε ανάπηροι πολέμου. Γιατί πολεμήσαμε τους εισβολείς κατακτητές. Στο μέτωπο είχαμε νεκρούς. Εμείς ζήσαμε με βαριές αναπηρίες και τραύματα. Οι συνάδελφοί μας μετέφεραν στα μετόπισθεν μέσα από τη φωτιά του πολέμου με κόπους, θυσίες και κινδύνους. Το περίεργο είναι ότι από αυτά τα σακατεμένα παιδιά λίγια έχουν μείνει ζωντανά. Όπως τότε στον μπλόκο του νοσοκομείου στις 30 Νοέμβρη του 1943, που τους πετάξατε στα στρατόπεδα Χαϊδαρίου και Χατζικώστα και οι Γερμανοί παίρνουν και εκτελούν αναπήρους πολέμου για αντίπεινα. 283 εκτελέστηκαν τότε. Ενοχή μας είναι τα ευδιάκριτα τραύματά μας και ότι τους πολεμήσαμε χωρίς να κάνουμε συμβιβασμούς μαζί τους. Και τώρα τους πολεμάμε με όποιο τρόπο μπορούμε και δεν το κρύβουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας, κύριε Λοχαγέ. Εμείς τους πολεμούμε, εσείς συμβιβαστήκατε μαζί τους. Αυτή είναι η αιτία που μας χτυπάνε και ακόμα μας εκτελείτε. Και ίσως ο σημερινός μας μπλόκος να έγινε γιατί είμαστε από αυτούς που γλίτωσαν τότε. Για σας, το μεγάλο μας αμάρτημα είναι ότι δεν συμβιβαστήκαμε με τον εχθρό. Κύριε Λοχαγέ, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, γιατί εσείς που ήσασταν αξιωματικοί μας τότε, δεν μας είπατε να προσφέρουμε γη και είδωρ στους τωρινούς φίλους και συμμάχους σας, παρά μας αφήσατε να σημαδευτούμε για να μας πολεμάτε τώρα? Στην Πενάκη, παραλίγο να εκτελέσετε συνάδελφό σας, δίχως να το ρωτήσετε ποιος είναι. Είναι αστείο να έχει βρει ο Τσολιάς πιστόλι και χειροβομβίδα στα κριτηριασμένο χέρι. Άλλη λοιπόν είναι η ενοχή του, η ευδιάκριτη αναπηρία του και το πολέμησε τον κατακτητή. Με κομμένη την ανάστα και βαστώντας το ματήλι που σκούπιζε το αίμα που του έφερε ο Βήχας στις θύσεις, συνέχισε σε χαμηλό τόνο. Εμείς πιστεύουμε, κύριε Λοχαγέ, ότι οι κατακτητές εντός των ημερών θα εγκαταλείψουν την πατρίδα μας και θα πάψουν να πατούν αυτά τα άγια χώματα που εμείς θα λέμε Ελλάδα. Θα μείνουμε, εσείς και εμείς, και τότε θα ντρεπόμαστε για αυτό που γίνεται τώρα. Εσείς Έλληνες, να σκοτώνετε εμάς τους Έλληνες. Στο τέλος της ομιλίας σου, είχε φοβερά εξαντληθεί. Η παθολογική του αναπηρία τον έκανε να υποφέρει
και η φωνή του έβγαινε με πόνο από τα σάπια πνευμόνια του. Θα σοριαζόταν στο πάτωμα αν δεν διέταζε ο Αρχιτσολιάς να το δώσουν κάθισμα. Προτού βασιλέψει ο ήλιος, άνοιξαν οι πόρτες των βασανιστήριων για να φύγουν οι ανάπηροι. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία στη σημερινή εκδήλωση εδώ στο Μουσείο Ανοιχτής Αντίστασης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.